Μετράμε σε τρεις πόλεις της Θεσσαλίας, στη Λάρισα, στο Βόλο και στην Καρδίτσα, για τα αιωρούμενα σωματίδια. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε βρει, οι μετρήσεις μας δείξαν, ότι έχουμε υπέρβαση στις δύο από τις τρεις πόλεις, δηλαδή στη Λάρισα και την Καρδίτσα. Και εννοούμε υπέρβαση πάνω από 100 μικρογραμμάρια κυβικό μέτρο, που σημαίνει ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Και μέσα στα βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι η δωρεάν επιπλέον κατανάλωση ρεύματος για τους καταναλωτές που είναι στο ΚΟΤ, δηλαδή στο κοινωνικό τιμολόγιο, οικιακό τιμολόγιο, αλλά ταυτόχρονα είναι και η μείωση για εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων, των καταναλωτών, που όπως έβγαλε στην απόφαση του Υπουργός, που έχουν έως 2.000 κιλοβατόρες, που το υπερβάλλον πάει κατά 30% από την τιμή που έχει το ρεύμα. Συνεχίζουμε να μετράμε και βλέπουμε ότι σήμερα χθεσινές μετρήσεις είναι πτωτικές στη Λάρισα και στο Βόλο, δεν είναι πτωτικές, είναι πάνω από 100 στην Καρδίτσα, και μόλις περάσει το χρονικό διάστημα της απόφασης, που είναι 6 μέρες, θα πάμε να προσδιορίσουμε το σχέδιο ανάλογα με τις μετρήσεις που θα έχουμε. Το δίκτυο το οποίο είχε εγκατεστημένο και χρόνια από το ΙΠΕΚΑ ήταν για ένα σταθμό στη Λάρισα και ένα σταθμό στο Βόλο. Αυτό είναι ένα δίκτυο μετρήσεων που κάνει το ΙΠΕΚΑ. Εμείς ενεργοποιηθήκαμε άμεσα γιατί είδαμε ότι υπήρχε πρόβλημα και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Συνεργαστήκαμε με τον Κώστα Λουζανακούλη και τον Ρίζο Δοντονίτσα και με τον Δήμο Κώστα Παπαλό και ετηθήκαμε ως περιφέρεια να πάρουμε έναν σταθμό μέτρησης, ο οποίος στη Λάρισα δεν είχε καμία προστιθέμενη αξία όταν ήταν, διότι υπήρχε ένας σταθμός μέτρησης, εδώ ήταν μεγαλύτερη ανάγκη. Το μεταφέραμε εδώ, ξέρετε, να μεταφερθεί ένα τέτοιο σταθμό. Θα μια προεργασία που θα εγκατασταθεί, να πάει τριφασικό ρεύμα, να συντονιστεί, να προγραμματιστεί για να παίρνουμε τα αποτελέσματα. Εδώ καθεξής πήραμε τα αποτελέσματα των τριών πρώτων ημερών. Είδαμε ότι έχουν ξεπεράσει το 100 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο. Σημαίνει κόκκινο. Σημαίνει ότι μπορούμε να εργοδοτούμε τα μέτρα για δωρεάν επιπλέον ρεύμα αυτούς τους καταναλωτές ΧΟΤ του τιμολογίου. Άρα εμείς το πήραμε, από χθες Τρίτη έως και την Κυριακή. Είχαμε μετρήσεις. Οι πρώτες ήταν 150, πήγαν 133, 145, 148. Είναι συνέχεια πάνω από το όριο. Είναι πάνω από το όριο. Και τώρα μέχρι όλο το 24ωρο είναι αυτό. Όχι, είναι τις βραδινές ώρες. Μεγίστη έχουμε μεγαλύτερη. Οι τιμές. Η μέγιστη ποια, ξέρουμε. Φτάνει και τα 200. Από 50 μέχρι 100 γίνονται συστάσεις στον πληθυσμό. Αυτές οι συστάσεις οι οποίες γίνονται. Και από 100 και πλέον μπαίνουν τα μέτρα του δωρεάν επιπλέον στο κοινωνικό τιμολόγιο. Συν την τελευταία απόφαση 3 Ιανουαρίου του 2014 που έβγαλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, που λέει και για τους καταναλωτές έως 2.000 κιλοβατόρες υπάρχουν μειωμένη τιμή που χρεώνεται για το επιπλέον από αυτό. Αυτά εμείς τα ενεργοποιήσαμε άμεσα. Στα σχέδιά μας είναι να καταστήσουμε ένα μόνιμο σταθμό στην Καρδίτσα. Ήδη ζητήσαμε, περιμένουμε την απάντηση για τον τύπο του μηχανήματος που θα φέρουμε, και ένα στα Τρίκαλα.